έγινε. Ποιος έφερε εδώ, πώς ήρθες? Μία ώρα το περίμενα. Μόνο το περίμενα στον καπιτό, όμως ούτε μου τηλεφώνησε ούτε ήρθε. Κρούτσα να τρελαθώ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήρθα εδώ στο σπίτι, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα έρθει. Εκείνος με έφερε. Ποιος? Εγώ. Προτίμησα να συναντηθούμε στο σπίτι σου. Πώς ήξερες ότι θα έρθω στο σπίτι? Ήξερα ότι αφού δεν θα εμφανιζόμουν στο Λυκαβιτό θα αρχώσουν από εδώ. Γιατί εδώ σου είχα πει ότι θα έστελνα τη γυναίκα σου. Μου είχες πει ότι θα τη στείλεις αφού θα με σκότωνες. Γιατί αποφάσισες τώρα να με σκοτώσεις εδώ μπροστά της? Ήθελα να δει και εκείνη πως τιμωρεί ο εξολοθρευτής εκείνος που προκαλούν την οργή του. Το φτηνέ έφερες και με άφησες να την ξαναδώ για άλλη μια φορά. Τότε είμαι έτοιμος να πεθάνω. Όχι! Όχι, Θεέ μου, όχι! Μονάχα μην την πειράξεις αυτό, έχω φύγει. Σε κεντεύω. Σεβάσου την. Σεβάσου το πλαστέρι που μεγαλώνει μέσα της. Σεβαστώ την ηγεσία σου. Γονάτισε. Γονάτισε στο κάτω μου. Όχι, μην το σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην το σκοτώσεις. Είναι καλός άνθρωπος ο άντρας μου. Εκτελούσε διαταγές όταν προκαλούσε την οργή σου. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Σε παρακαλώ. Είναι αδικία να τον σκοτώσεις. Μόνο και μόνο γιατί έκανε το καθήκον του. Σε όλους ότι ο εξολοθρευτής δεν είναι τρελός. Είναι μόνο ένας ταπεινός δούλος του Κυρίου που ακούει τη φωνή του και εκτελεί τις εντολές του. Και η εντολή του Κυρίου μου είναι να ζήσετε ευτυχισμένοι. Γιατί η αγάπη είναι το κλειδί του παραδείσου.